5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 3 Οκτωβρίου. Απέχουμε μία εβδομάδα από την προηγούμενη Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση για τον ενδελεχή έλεγχο των χιλιόμετρων που έχουν διανύσει τα αυτοκίνητα τα οποία προσέρχονται στα ΚΤΕΟ και τις συνέπειες που έχουν πλέον όσοι έχουν παραποιήσει τα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων που οδηγούν. Είχαμε προγραμματίσει σήμερα να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Βίκα, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλειας, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστώ κύριε Βίκα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μας περιγράψετε τι διαφορετικό κάνετε τώρα στα ΚΤΕΟ σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και ποια είναι τα συμπεράσματα της πρώτης εβδομάδας. Καλημέρα κύριε Κιούση, καλημέρα και στους ακροατές σας. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας νέα νομοθεσία, η οποία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ο έλεγχος στις ενδείξεις των χιλιομετρητών των οχημάτων, σύμφωνα πάντα με τα προηγούμενα δελτία ΚΤΕΟ που έχουν εκδοθεί στην χώρα μας. Mm-hmm. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, κάθε όχημα στο οποίο θα διαπιστώνεται ανακολουθεί στην ένδειξη χιλιομετρητή, κοινώς δηλαδή θα διαπιστώνεται ένα μπρος-πίσω στις ενδείξεις, ένα πείραγμα που λέμε στην αγορά. Mm-hmm. Τότε ο έλεγχος θα κρίνεται ανεπιτυχής, το αυτοκίνητο δηλαδή θα κόβεται και ο ιδιοκτήτης θα υποχρεώνεται να προσφύγει σε έναν πιστοποιημένο τεχνίτη χιλιομετρητών προκειμένου να επαναφέρει τον δείκτη του χιλιομετρητή σύμφωνα με ένα τεκμαρτό τρόπο που έχει ορίσει η νομοθεσία. Και όσον αφορά τα γιοταχή επιβατικά, υπολογίζεται για κάθε χρονιά ανακολουθίας 12.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Τι συνέπειες υπάρχουν αν συλληφθώ να έχω παραποιήσει το χιλιομετρητή του αυτοκινήτου μου? Συνέπειες δεν προβλέπονται στην νομοθεσία, δίδεται όμως η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να ασκήσει ποινικές διώξεις όπου κρίνεται σκόπιμο. Μάλιστα. Σε αυτή την πρώτη εβδομάδα, κύριε Βίκα, τι έχετε διαπιστώσει σε σχέση με τους ελεγχούς που έχετε κάνει? Διαπιστώνεται ότι το 20% περίπου των οχημάτων το οποίο προσκομίζεται για ΚΤΕΟ αφορά σε τέτοιες περιπτώσεις όπου ακολουθεί τη διαδικασία. Ναι. Και τι συμβαίνει όταν ένα αυτοκίνητο εμφανίζεται σε ελληνικό ΚΤΕΟ για πρώτη φορά, είτε γιατί κυκλοφορούσε πριν στο εξωτερικό, κυρίως για αυτό το λόγο δηλαδή? Προς το παρόν, η πρόσβαση που έχουν αποκτήσει τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας στη βάση του Υπουργείου Μεταφορών, στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, αφορά μόνο σε δελτία ΚΤΕΟ τα οποία έχουν εκδοθεί στην ελληνική επικράτεια τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συμπεριλαμβάνονται λοιπόν οχήματα τα οποία θα ελεγχθούν για πρώτη φορά. Mm-hmm. Είτε αυτά είναι καινούργια, ελαφρώς καινούργια δηλαδή, είτε είναι εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Κάτι το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί σε επόμενες υπουργικές αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Κύριε Βίκα, μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε νωρίτερα για 12.000 χιλιόμετρα ανά έτος. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που έχουν οχήματα στην κατοχή τους που διανύουν πολύ λιγότερα χιλιόμετρα σε αυτή τη διετία που είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να οδηγήσουν το αυτοκίνητο στο ΚΤΕΟ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε κύριε Κιούση, το φαινόμενο της αλλίωσης των ενδείξεων των χιλιομετρητών είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο και τα τελευταία 10 χρόνια είναι ένα ταχύτατα εξελισσόμενο φαινόμενο και στη χώρα μας. Mm-hmm. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν η πολιτεία παίρνει μια απόφαση να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι που διατηρούν όχημα σε ακριτικές περιοχές ή εν πάση περιπτώσει έχουν ένα όχημα το οποίο δεν το κυκλοφορούν πολύ, μπορεί να τους πλήττει αυτό το μέτρο, mm-hmm. αλλά σε κάθε περίπτωση δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο ευεργέτημα για όλους μας, καθότι παρέχεται γνώση για πρώτη φορά σχετικά με το παρελθόν του οχήματος το οποίο έχουμε αγοράσει ως μεταχειρισμένο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή η απόφαση διασφαλίζει και τους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το εξωτερικό και τους υποψήφιους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το εξωτερικό. Πλέον όλοι έχουν τη δυνατότητα πριν την αγορά μεταχειρισμένου να προσφέρουν σε ένα ΚΤΕΟ και να κάνουν ένα τεχνικό έλεγχο προκειμένου να λαμβάνουν τη γνώση για τα χιλιόμετρα. Σπουδαία υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε μια από τις σαββατιάτικες εκπομπές αυτοκινήτων των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι σας. Γεια σας. Χαίρετε. Ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Βίκας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ,
εκταίο και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, μιλώντας για την απόφαση που επιτρέπει πλέον σε όλους μας να ελέγξουμε τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου για το οποίο ενδιαφερόμαστε. Στα 5 λεπτά στον δρόμο, φινάλε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.